Νομίζω σήμερα είναι ευκαιρία να θίξουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα που είναι και επίκαιρο στις ημέρες μας, μια που είμαστε εδώ στο ναό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολλοί έχω εξακριβώσει ότι πάρα πολλοί από εμάς τους Έλληνες και στο εξωτερικό βέβαια περισσότερο από εμάς δεν γνωρίζουν ποια είναι η καταγωγή των Μακεδόνων. Θεώρησα σκόπιμο λοιπόν σήμερα το λίγο αυτό χρονικό διάστημα που έχω να θίξω αυτό το θέμα. Οι Μακεδόνες κατάγονται, ο Αλέξανδρος ήταν υπερήφανος για την καταγωγή του από τον Αιακίδη και τον Ηρακλίδη. Τι σημαίνει αυτό? Οι Αιακίδες ήταν οι Μυρμιδόνες, διότι καταγότανε από τον Αιακίδη, τον βασιλιά της Αίγινας και την γυναίκα του την Αίγινα. Έτσι λοιπόν από εκεί προήλθαν οι Μυρμιδόνες, οπότε ο Αλέξανδρος ήταν υπερήφανος για την καταγωγή του από τον Αχιλλέα. Ο Κάρανος, ο οποίος ίδρυσε την Μακεδονία, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, καταγόταν από τον Τίμενο, τον βασιλιά της Ηλίας. Ο Τίμενος όμως καταγόταν από τους Ατρίδες. Οι Ατρίδες ήταν οι πρόγονοι του Ηρακλή. Είναι λοιπόν επόμενο ότι ο Αλέξανδρος είχε διπλή καταγωγή και ως εκ τούτου και οι Μακεδόνες, αφού ο Κάρανος ήταν Ηρακλήδης και η μητέρα του Αλεξάνδρου ήταν από την φυλή των Αιακιδών, διότι όπως ξέρουμε ή όπως θα ξέρετε, αν δεν ξέρετε σήμερα σας το λέω, ήταν η κόρη του Νεοπτόλεμου, του βασιλιά των Μολωσών. Οι Μολωσοί ήταν οι απόγονοι των Μυρμιδόνων. Είναι πολύ σοβαρό λοιπόν να ξέρουμε ποιοι είναι οι Μακεδόνες, ώστε να μπορούμε να δώσουμε και την απάντηση σε κάποιους άλλους οι οποίοι θέλουν και επιμένουν ότι είναι απόγονοι των Μακεδόνων και ισχυρίζονται ότι οι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες αλλά απλώς Μακεδόνες. Από την περιγραφή αυτή λοιπόν, την ιστορική, που είναι ιστορικά ντοκουμέντα, αποδεικνύεται ότι οι Μακεδόνες ήταν καθαρά Έλληνες και δεν μπορεί κανείς να είναι Μακεδόνας και να μην είναι Έλληνας. Είναι συνυφασμένα και τα δύο. Από την άλλη μεριά, μυθολογικά, ο Μακεδόνας είναι γιος του Δία, όπως και ο Έλληνας. Και από αυτή την πλευρά λοιπόν, αν θα το πάρουμε, ο Έλληνας και ο Μακεδόνας είναι παιδιά του Δία. Και ο Δίας, από ό,τι ξέρουμε, είχε το βασίλειό του μέσα στη Μακεδονία. Γεννήθηκε μεν στην Κρήτη, αλλά το βασίλειό του το είχε στη Μακεδονία, διότι ο Όλυμπος βρίσκεται στην καρδιά της Μακεδονίας. Δεν πήγε, οι Έλληνες δεν έσπισαν αυτό το ιερό μέρος που είχαν εγκαταστήσει τις υψηλές αξίες των θεών, ούτε στην, κάπου σε ένα μέρος της Σερβίας, ούτε κάτω στην Αίγυπτο, οπουδήποτε αλλού, αλλά στην Μακεδονία. Δεν μπορεί λοιπόν η Μακεδονία να μην είναι Ελλάδα. Δεν μπορεί η Μακεδονία να μην ανήκει στην Ελλάδα και να μην έχει την ρίζα της στην ελληνική καταγωγή, όπως ισχυρίζονται πάρα πολλοί. Αυτή νομίζω θα έπρεπε να είναι η απάντηση των δικών μας πολιτικών προς την διεθνή γνώμη, ώστε να γνωρίζουν και αυτοί, να μάθουν και αυτοί ότι Μακεδονία είναι Ελλάς και Ελλάς είναι Μακεδονία.